Καλώς ορίσατε στη δεύτερη ομιλία του κύκλου διαδικτυακών διαλέξεων γλωσσολογίας που διοργανώνει η Στέγη Βιτσέτζος Κορνάρος. Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την αναπληρώτρια καθηγήτρια γλωσσολογίας και κοσμητόρισα της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, κυρία Σταυρούλα Τσιπλάκου, η οποία θα μας μιλήσει για τις εκφάνσεις του γλωσσικού σεξισμού. Πώς δηλαδή αντικατοπτρίζονται μέσα από τη γλώσσα οι έμφυλες διακρίσεις και ο σεξισμός που υπάρχει στην κοινωνία. Μετά το τέλος της διάλεξης θα δοθεί χρόνος για ερωτήσεις και θα παρακαλούσαμε καθ' όλη τη διάρκεια να έχετε τα μικρόφωνα κλειστά. Η κάμερά σας μπορεί να είναι ανοιχτή. Κυρία Τσιπλάκου, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι μαζί σας. Και εμείς το ίδιο. Κατζηδάκι. Μπορούμε να ξεκινήσουμε. Βεβαίως. Ωραία. Ξεκινάμε λοιπόν. Αυτό είναι απλώς ένα. Πώς το λέμε, μια φύση του μεταπτυχιακού μας προγράμματος που έχω την τιμή να και τη χαρά να διευθύνω στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία. Και εδώ είναι ο τίτλος της ομιλίας, η οποία δεν θα κρατήσει και πάρα πολύ, πρέπει να πω. Οπότε θέτουμε τα βασικά μας ερωτήματα. Υπάρχει σεξισμός, φυσικά, και υπάρχει, το γνωρίζουμε αυτό. Υπάρχει όμως γλωσσικός σεξισμός. Υπάρχει σεξισμός που δημιουργείται ή αναπαράγεται μέσα από τη γλώσσα. Εδώ πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διαφορετικοί ορισμοί και πολλές διαφορετικές οπτικές σχετικά με το τι είναι γλωσσικός σεξισμός, ανάλογα και με το θεωρητικό προσανατολισμό ή το κοινωνικό και ιδεολογικό προσανατολισμό των διαφόρων σχολών της γλωσσολογίας και της κοινωνιογλωσσολογίας, αλλά και της φεμινιστικής γλωσσολογίας, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Και με βάση αυτούς τους διαφορετικούς ορισμούς, η έμφαση δίνεται στο αν η γλώσσα, στους διαφορετικούς αυτούς ορισμούς μάλλον, η έμφαση δίνεται στο αν η γλώσσα κατασκευάζει, προωθεί ή απλώς αναπαράγει τις έμφυλες διακρίσεις, τις διακρίσεις ανάμεσα στα φύλλα, την μειονεκτική θέση, την καταπίεση των γυναικών ή καλύτερα των διαφορετικών φύλων. Ναι. Οπότε το ερώτημα είναι σχετικά με το. Ουσιαστικά το ερώτημα επικεντρώνεται στο αν η γλώσσα κατασκευάζει τις διακρίσεις ή απλώς τις αναπαράγει. Ή και τρίτη εκδοχή, ότι δεν κάνει τίποτα από όλα αυτά η γλώσσα, αλλά δεν υπάρχει σεξισμός στην πραγματικότητα. Θα εξετάσουμε όλα αυτά, τα τρία αυτά ερωτήματα, στη συνέχεια με λίγο θεωρητικό προσανατολισμό. Όχι πολύ, μην τρομάξετε. Οπότε, να πούμε ότι υπάρχει ολόκληρος κλάδος της κοινωνιογλωσσολογίας, ουσιαστικά που λέγεται φεμινιστική γλωσσολογία. Έχει πια κερδίσει αυτόν τον τίτλο, που επισημαίνει και εξετάζει τις σεξιστικές χρήσεις της γλώσσας. Οπότε πολλά από αυτά που θα ακούσετε σήμερα είναι προφανώς εμπνευσμένα και στηριγμένα στη φεμινιστική γλωσσολογία, με εκπροσώπους όπως η Λέικοφ, η Κάμερον, η Τζένι Κόουτς και πάρα πολλές άλλες. Υποτίθεται ότι ο γλωσσικός, λοιπόν, η γλώσσα είναι σεξιστική. Η γλώσσα έχει μέσα της ενέχει έμφυλες διακρίσεις, και ο σεξισμός κρύβεται παντού, ακόμα και εκεί που δεν τον περιμένεις. Πολλά κλασικά παραδείγματα από διάφορες γλώσσες ενισχύουν αυτή τη θέση. Και υπήρξε ένα έργο τη δεκαετία του 70 της Muriel Schultz, που λεγόταν The Thematic Derogation of Woman, δηλαδή η σημασιολογική υποτίμηση, ας πούμε, της γυναίκας, όπου μεταξύ άλλων έρχονται σε πάρα πολλές γλώσσες, όταν έχουμε ζεύγη που αναφέρονται σε άνδρες και γυναίκες, ζεύγη λέξεων, και που υποτίθεται ότι έχουν την ίδια σημασία, το ίδιο νόημα, έτσι, ας πούμε, ανδρικός, γυναικείος. Έτσι. Το ανδρικός, αυτό που αναφέρεται στο αρσενικό, αυτομάτως αποκτά θετικό πρόσημο, ενώ αυτό που αναφέρεται στο γυναικείο, στη γυναίκα, όπως και αν ορίζεται αυτή, αυτομάτως αποκτά αρνητικό πρόσημο. Έτσι, αν κάποιος είναι αντρίκιος ή manly στα αγγλικά, αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Αν κάποιος ή κάποια όμως είναι η συμπεριφορά της είναι γυναικεία, είναι womanly, ή γυναικουλίστικη ακόμα χειρότερα, αυτό είναι κακό. Έτσι. Διάφορες συνδηλώσεις, όπως λέμε στη σημασιολογία, διάφορες αρνητικές αποχρώσεις σημασίας, σχετικά με τις ιδιότητες του χαρακτήρα, της συμπεριφοράς, ακόμα και τις σωματικές ιδιότητες, προσκολώνται πάνω σε αυτές τις διακρίσεις, πάνω στο δίπολο, ας πούμε. Και φυσικά το αρσενικό έχει πάντα θετικό πρόσημο και το θηλυκό έχει πάντα σχεδόν αρνητικό πρόσημο. Αντίστοιχα, ακόμα και τα υποκοριστικά και τα μεγεθυντικά στη μορφολογία μπορεί να έχουν αυτά τα
αυτό τη διάκριση θετικό και αρνητικό, την έμφυλη διάκριση. Άρα, αν κάποιος είναι άντρα κλάς, αυτό είναι πολύ καλό. Αν κάποιος όμως είναι γυναικούλα, αυτό δεν είναι τόσο καλό. Έτσι. Γιατί με το γυναικούλα πάνε μαζί οι ιδιότητες, όπως ξέρω εγώ, η κατηνιά, η υποτιθέμενη, και αυτό είναι μια φιλική λέξη, άρα κακή, κατηνιά. Έτσι. Αν είσαι ευγέννης, απλώς είναι ουδέτερο, δεν είσαι παντρεμένος. Αν όμως είσαι γυναίκα, δεν είσαι ευγέννης. Συνήθως είσαι γεροντοκόρη, έτσι, που είναι κακό, σαν είπα. Και μιλάμε για αντρική συμπεριφορά και γυναικουλιστική συμπεριφορά, τέλος πάντων. Και όλα αυτά μας δείχνουν πόσο πόσο ακόμα και μέσα στη μορφολογία ή ακόμα και μέσα στην κλίση κρύβεται σεξισμός. Okay. Το είπα ήδη αυτό, το βιβλίο της Muriel Schultz, το Semantic Derogation of Woman, έδειξε ότι και σε άλλες γλώσσες φυσικά ισχύουν αυτά, οπότε αν είσαι, και ακόμα και σε ζεύγη λέξεων όπου το θηλυκό αρχικά δεν είναι υποτιμητικό, η χρήση του θηλυκού δεν είναι υποτιμητική, σιγά σιγά με τον καιρό γίνεται. Έτσι κάποτε στα αγγλικά το master είχε θηλυκό το mistress, που ήταν η κυρία του σπιτιού, η κυρία του σπιτιού, έτσι, σιγά σιγά όμως το mistress κατέληξε να σημαίνει ιερωμένη. Ενώ το master δεν σημαίνει ο εράστης, έτσι, δεν έχει σεξουαλικοποιηθεί, ας το πούμε. Εξακολουθεί να σημαίνει ο αφέντης του σπιτιού. Το μίστρος, βέβαια, σε σεξουαλικό πλαίσιο, σημαίνει βέβαια η dominatrix, ας πούμε, μερικές φορές, η αφέντρα, και τα λοιπά, που πάλι σεξουαλικοποιεί τη γυναίκα, δεν την κατατάσσει σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και το καλλιτέχνη, άμα είσαι καλλιτέχνη άντρα, καλό. Άμα είσαι όμως γυναίκα και είσαι καλλιτέχνη, δεν είσαι ακριβώς καλλιτέχνη, δεν είσαι κάτι άλλο. Έτσι, είσαι μπαργούμαν, χόρνη και διάφορα τέτοια συνήθως. Είναι δύσκολο να. Νομίζω ότι αυτό ισχύει, δεν ξέρω αν ισχύει για όλους, αλλά τουλάχιστον η πιο συνηθισμένη χρήση που έχω βρει για το καλλιτέχνη είναι ότι είναι ένας εφημισμός που στην πραγματικότητα σημαίνει κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι είναι μια γυναίκα με καλλιτεχνικές, ας πούμε, δραστηριότητες. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι. Επειδή η κοινωνία είναι σεξιστική, επειδή όπως το λέμε, υπάρχουν αυτές οι έμφυλες διακρίσεις στην κοινωνία, αυτές αρχίζουν και αντικατοπτρίζονται στη γλώσσα και τελικά καθιερώνονται και μέσα στη γλώσσα. Οπότε η Schultz σε αυτό το βιβλίο, το The Semantic Derogation of Woman, το ονομάζει αυτό contamination, η μόλυνση, ας πούμε, της λέξης από το θύλι. Κατά κάποιο τρόπο, όταν μια λέξη αποκτά φιλικές, συνδέεται με τη γυναίκα, γίνεται κατά κάποιο τρόπο αρνητική, μολυσμένη, κακή, απαγορευμένη, ταμπού. Και σεξουαλικοποιείται οπωσδήποτε, έτσι, γιατί το σεξουαλικό στοιχείο φαίνεται να είναι κυρίαρχη ιδιότητα όσον αφορά τις γυναίκες και όχι άλλες ιδιότητες, ας πούμε, του χαρακτήρα τους, επαγγελματικές ή διανοητικές, ξέρω. Okay. Άλλα κομμάτια, άλλες περιοχές που κρύβεται σεξισμός ακόμα και το δεν το περιμένουμε. Ξέρουμε ότι σε γλώσσες όπου υπάρχει γραμματικό γένος, το αρσενικό υποτίθεται ότι είναι generic, ότι είναι γενικευτικό. Έτσι λέμε οι μαθητές στο σχολείο, γράφουμε οι μαθητές στο σχολείο, ξέρω εγώ, πρέπει να ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα. Ή στα αγγλικά λένε the student, που δεν έχει γραμματικό γένος, αλλά μετά χρησιμοποιούν το he. Χρησιμοποιούσαν τουλάχιστον το he, εννοώντας ότι το he συμπεριλαμβάνει και το she, ή το οι μαθητές, ο μαθητής συμπεριλαμβάνει και τη μαθήτρια, ή ο άνθρωπος, ξέρω εγώ, υποτίθεται ότι είναι και αρσενικό και θηλυκό, συμπεριλαμβάνει άρα και τον άντρα και τη γυναίκα. Άρα δεν υπάρχει κάτι κακό στη χρήση αυτή του αρσενικού ως γενικευτικού. Υποτίθεται ότι είναι αθώα αυτή η χρήση. Ουσιαστικά το αρσενικό συμπεριλαμβάνει και το θηλυκό. Το αγκαλιάζει κατά κάποιο τρόπο. Έτσι. Η φεμινιστική γλωσσολογία και οι φεμινίστες από πολύ νωρίς έδειξαν ότι αυτό δεν πολύ ισχύει. Αυτό είναι, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είναι από τα πολύ κλασικά συνθήματα του Μάη του 68, από τα φεμινιστικά συνθήματα του Μάη του 68, που λέει «Ανομισιοντέ une femme», δηλαδή ένας άντρας, άνθρωπος στους δύο, είναι γυναίκα. Το «homme» στα γαλλικά, όπως το «man» στα αγγλικά, σημαίνει, όπως ξέρετε, ίσως και άνθρωπος και άνδρας και είναι αρσενικό. Έτσι. Οπότε, αν το είναι γραμματικά αρσενικό, αν όντως ήταν γενικευτικό και αν όντως συμπεριλάμβανε και το θηλυκό, τότε η πρόταση αυτή δεν θα φαινόταν παράξενη και όμως η μέση ομιλήτρια, ο μέσο ομιλητής της γαλλικής γλώσσας αυτή την πρόταση τη βλέπει ως περίεργη, ως κάπως αντιφατική. Έτσι, αφού το οποίο αποδεικνύει τι πράγμα, αποδεικνύει το όμως στην πραγματικότητα ανακαλεί στο νου άντρες, όχι ανθρώπους ουδέτερα που μπορεί να είναι ανθρώπινα όντα που μπορεί να είναι οι άντρες ή οι γυναίκες. Έτσι. Άρα είναι κρυμμένος σεξισμός εδώ πέρα, ακόμα και εκεί που δεν τον περιμένουμε.
Και στα ελληνικά φαίνεται φυσικά επίσης ότι η γενικευτική χρήση του αρσενικού δεν είναι ακριβώς γενικευτική, δεν περιλαμβάνει η λέξη άνθρωπος, ξέρω εγώ, και τον άντρα και τη γυναίκα, δεν είναι ουδέτερη δηλαδή και μια εμφυλή χρήση. Αν πεις ο άνθρωπος θυλάζει τα μικρά του, πολλοί θα σου πούνε αυτό είναι πάρα πολύ περίεργο, έτσι ως πρόταση. Ή πολλοί άνθρωποι πάσχουν από καρκίνο της μήτρας. Είναι μια πρόταση που ακούγεται παράξενη, γιατί ακούγεται παράξενη, γιατί όταν ακούς άνθρωπος σκέφτεσαι άντρα. Έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα με τις προτάσεις. Σημασιολογικά, πραγματολογικά, μάλλον, όπως λέμε στη γλωσσολογία, είναι παράξενες ή μη αποδεκτές. Αν ακούσεις την πρόταση, είναι έξω ένας τύπος και σε περιμένει, δεν φαντάζεσαι ότι σε περιμένει η Μαρία, έτσι, ή η Ελένη. Ξέρεις ότι σε περιμένει κάποιος που είναι άντρας. Αλλά ακόμα και αυτό ένας τύπος, το γενικευτικό, είναι στην πραγματικότητα έμφυλο, είναι στην πραγματικότητα αρσενικό αυτό το αόριστο, αυτή η αόριστη έκφραση. Είναι αρσενικό σημασιολογικά, όχι μόνο γραμματικά, όχι μόνο μορφολογικά. Άρα εδώ έχουμε πάλι κρυμμένο σεξισμό, θα έλεγα, και που δεν το περιμένει. Ακόμα και σε αθώες τέτοιες χρήσεις, όπως οι γενικευτικές χρήσεις του αρσενικού. Και εδώ τίθεται διάφορα τεράστια ζητήματα, όπως τι κάνουμε γι' αυτό. Πριν να αποφασίσουμε τι κάνουμε γι' αυτό, είναι χρήσιμο να σκεφτούμε αν ο σεξισμός είναι ζήτημα γλώσσας ή αν είναι ζήτημα σκέψης. Ο σεξισμός υπάρχει στη γλώσσα, υπάρχει στη σκέψη, υπάρχει και στα δύο. Και άρα το πρόβλημα ουσιαστικά μετατοπίζεται, για να το δούμε έτσι λίγο πιο επιστημονικά, στο ποια είναι ακριβώς η σχέση γλώσσα και σκέψης. Και φυσικά, αν καθίσουμε να το αναλύσουμε τώρα αυτό, δεν θα ξημερώσουμε, δεν θα φύγουμε από εδώ ποτέ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές αντιτιθέμενες βέβαια και οι συμπληρωματικές ή παραπληρωματικές απόψεις και στην σημασιολογία και φυσικά και στην γνωστική γνωσιακή ψυχολογία και στη φιλοσοφία της γλώσσας. Η σχέση γλώσσας και σκέψης είναι ένα, πώς το λένε, ερώτημα θεωρητικό που αντιμετωπίζεται από πάρα πολλές οπτικές γωνίες. Η πρώτη άποψη λέει ότι η γλώσσα είναι ένα απλό εργαλείο της σκέψης. Δεν κατασκευάζει τη σκέψη, απλώς την αντικατοπτρίζει. Μπορούμε να σκεφτούμε χοντρικά και εκτός γλώσσας. Υπάρχουν άλλοι κώδικες σκέψης που δεν είναι γλωσσικοί, είναι προγλωσσικοί, είναι εξωγλωσσικοί, όπως τα μαθηματικά, η γλώσσα της μουσικής, εντός εισαγωγικών γλώσσα της μουσικής, άλλα σημειολογικά συστήματα με τα οποία μπορούμε να εκτελούμε νοητικές πράξεις. Και γλωσσολόγοι, ακόμα όπως ο Κάτς ή όπως ο Πίνκερ, έχουν υποστηρίξει ότι η γλώσσα του νου, τα λεγόμενα mentalize, όπως το ονομάζουν κατά τα Japanese, Portuguese κτλ., τα νοητικά, ας το πούμε, κατά το ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά, είναι ανεξάρτητη από τη φυσική γλώσσα, από τη φυσική, ας πούμε, τις φυσικές, ας πούμε, ανθρώπινες γλώσσες. Είναι σε ένα άλλο επίπεδο. Άρα η γλώσσα απλώς αντικατοπτρίζει τη σκέψη, δεν την κατασκευάζει. Είναι αλλού, είναι παραπληρωματική, ας το πούμε, είναι άλλο σύστημα. Αυτή είναι μία που στα λέω πάρα πολύ απλουστευτικά. Αν αυτό συμβαίνει και αν αυτό ισχύει, τότε ο σεξισμός δεν έγκυται, δεν βρίσκεται δεν υπάρχει στην σκέψη, στη γλώσσα, αλλά υπάρχει στη σκέψη. Όταν λέμε σκέψη, εννοούμε κάτι πιο σύνθετο, εννοούμε το πώς λειτουργεί, πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο και πώς είναι ακόλουθα πράττει, το λέω πάρα πολύ απλά, μία κοινωνία. Έτσι. Αυτό εννοώ. Σκέψη. Αντιλήψεις, απόψεις που καθορίζουν και τις συμπεριφορές μας. Και το δεύτερο, η δεύτερη άποψη, εντελώς αντίθετη, είναι ότι δεν μιλάμε εμείς τη γλώσσα, η γλώσσα μιλάει εμάς, κατά το περίφημο ρητό του Heidegger, που το επανέλαβε και ο Lacan. Νομίζω και το περίφημο «Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου», που είπε ο Βίτκενστάιν, τελειώνοντας το έργο του Τρακτάτους, και άρα για όσα δεν μπορεί κάποιος να μιλά καλύτερα, να μιλά, γιατί πρέπει να παραμένει σιωπηλός, γιατί ουσιαστικά αυτά που δεν αντικατοπτρίζουν, δεν υπάρχουν στη γλώσσα, είναι καταδικασμένα στη σιωπή, κατά Βίτκενστάιν. Τώρα, τι εννοούσε ακριβώς ο Βίτκενστάιν με αυτόν το δεύτερο, το ξέρετε, στο «Τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του κόσμου μου», είναι μια πολύ μπερδεμένη ιστορία. Γιατί ο Βίτκενστάιν το εννοούσε μέσα στη θεωρία που ανέπτυσε στο Τρακτάτους. Είναι δηλαδή πολύ εντοπισμένη αυτή η φράση. Είναι συμπερασματική φράση μια ολόκληρη πραγματεία για τη σκέψη, για τη σχέση. Για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Δυστυχώς, επειδή είναι πολύ πιασάρικη ως τσιτάτο αυτή η φράση, έτσι, το «Die Grenzen meiner Sprache», τα όρια της γλώσσας μου είναι τα όρια του, σημαίνουν τα όρια του κόσμου, σηματοδοτούν τα όρια του κόσμου μου, έχει χρησιμοποιηθεί, μάλλον λίγο καταχρηστικά, για να εκφράσει αυτό που λέμε γλωσσικό δετερμινισμό. Δηλαδή την ιδέα ότι η γλώσσα καθορίζει απόλυτα, κατά απόλυτο τρόπο τη σκέψη. Κρατάμε μια επιφύλαξη, δεν προλαβαίνουμε το αναλύσουμε τώρα εδώ, ότι ο Βίτκενστάιν δεν το εννοούσε ακριβώς
έτσι, αλλά έτσι έχει ερμηνευθεί και έτσι έχει χρησιμοποιηθεί και φυσικά έχει ερμηνευθεί, χρησιμοποιηθεί κατά αυτόν τον τρόπο πάρα πολύ έντονα από τους οπαδούς του γλωσσικού, τις οπαδούς του γλωσσικού σχετικισμού, λέω τους, linguistic relativism, γιατί η οπαδή αυτή ήταν η αρχική, ας πούμε, γλωσσολόγη, η αρχική, πώς το λέμε, δημιουργή αυτής της θεωρίας, ήταν δύο γλωσσολόγοι, ο Edward Sapir και ο Benjamin Leeworth, οι οποίοι Αμερικανοί ανθρωπολόγοι, παύλα γλωσσολόγοι, οι οποίοι μελετώντας διάφορες εξωτικές, για τα μέτρα της εποχής εξωτικές γλώσσες, όπως οι αμερινδικές γλώσσες, τα Ναβάχο κλπ, είδαν ότι έχουν διαφορετικές κατηγορίες, ας πούμε, για το χρόνο. Μετά είδαν διάφορες μελέτες σε άλλες γλώσσες που δείχνουν ότι έχουν διαφορετικές κατηγορίες και διαφορετικούς όρους για τα χρώματα κτλ. Και εκεί ξεκίνησε μια ολόκληρη ιστορία ότι οι κατηγορίες, οι κλίσεις, ας πούμε, τα ρήματα, οι χρόνοι, οι όροι, οι λέξεις που διαθέτει η γλώσσα μου καθορίζουν το πώς βλέπω τον κόσμο. Σε βαθμό καθοριστικό, δετερμινιστικό, δηλαδή σε σημείο που να μην υπάρχει καν ανεξάρτητη σκέψη και ανεξάρτητη αντίληψη πέρα και ανεξαρτήτως της γλώσσας. Και αυτή είναι η πρώτη, πώς το λένε, διατύπωση του γλωσσικού ρελατιβισμού, θα έλεγα ο απόλυτος γλωσσικός ρελατιβισμός, σχετικισμός, που σημαίνει ότι κάθε, λέμε σχετικισμός, γιατί κάθε, υποτίθεται ότι κάθε ανθρώπινη κοινωνία, κάθε γλωσσική κοινότητα, μάλλον αντιλαμβάνεται τον κόσμο διαφορετικά, ανάλογα με το τι του δίνει, τι δυνατότητες του δίνει και τι εργαλεία και τι νοήματα του δίνει η γλώσσα του, του καθενός όντως, που ο καθενός μέλους αυτής της γλωσσικής κοινότητας. Άρα λένε, ας πούμε, χοντρικά ότι αν η γλώσσα σου δεν έχει μία λέξη, πολλές λέξεις για το πράσινο, θα βλέπεις πάρα πολλά πράσινα. Αν όμως η γλώσσα σου δεν έχει μία λέξη για το μπλε, δεν θα βλέπεις το μπλε. Δεν το αντιλαμβάνεσαι καν, ας πούμε. Αυτά είναι ακρότητες. Έχει αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν, με πάρα πολλά πειράματα από την πλευρά της ψυχογλωσσολογίας και της γνωσιακής επιστήμης. Είναι ακραία υπόθεση ο γλωσσικός δετερμινισμός. Δεν τη δεχόμαστε πια. Αλλά, ωστόσο, στο τρίτο κύμα της κοινωνιογλωσσολογίας, όπως λέμε σήμερα, και να εξηγήσω λίγο τι είναι το τρίτο κύμα, είπα δεν θα σας πω πολλά θεωρητικά, αλλά τόσο όσο χρειάζεται για να καταλάβουμε τι συζητάμε σήμερα. Στο τρίτο, λοιπόν, η κοινωνιογλωσσολογία, δηλαδή ο κλάδος της γλωσσολογίας που μελετά τη σχέση γλώσσας και κοινωνίας, γλώσσας και κοινωνικής τάξης, γλώσσας και γεωγραφικής περιοχής, καταγωγής, φύλου, μορφωτικού επίπεδου, οικονομικού επίπεδου κτλ. Και μελετά πώς η γλώσσα ποικίλει ανάλογα με το ποια τη χρησιμοποιεί ή ποιος τη χρησιμοποιεί. Αρχικά πιστεύω ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι που ανήκουν σε διάφορα ανθρώπινα όντα, που ανήκουν σε διάφορες κοινωνικές τάξεις, ζουν σε διαφορετικές περιοχές, έχουν διαφορετικά μορφωτικά επίπεδα και μιλάνε διαφορετικά. Κατά συνέπεια, με ένα απόλυτο τρόπο. Το τρίτο κύμα της κοινωνιογλωσσολογίας, που με βασικές εκπροσώπους, την Πενέλοπη Έκερτ, αλλά και την Μέρι Μπουκχολτς και την Κύρα Χόλτον, τον Σίλβερστιν, τον Μάικλ Σίλβερστιν, τον Ασιφάγκα και πάρα πολλούς άλλους, έχει λίγο καταρρύψει αυτή την υπόθεση και βασικά δέχεται ότι τα ανθρώπινα όντα έχουμε στη διάθεσή μας διάφορα ρεπερτόρια γλωσσικά που χρησιμοποιούμε, από διάφορες, που μπορεί να προκύπτουν από, να προέρχονται από διάφορες γλωσσικές ποικιλίες, επίπεδα ύφους, διαλέκτους ακόμα κτλ. Και από διάφορες γλώσσες στο πολύγλωσσο σύμπαν κόσμο που πλέον ζούμε, και κυρίως ότι τα γλωσσικά σημεία που χρησιμοποιούμε, οι λέξεις που χρησιμοποιούμε, οι προφορές που χρησιμοποιούμε, οι καταλήξεις που χρησιμοποιούμε, οι τρόποι γραφής που χρησιμοποιούμε, είναι indexicals, είναι ενδείκτες, όπου παραπέμπουν, που παραπέμπουν, όχι με δετερμινιστικό τρόπο, αλλά κωδικοποιούν και κατά συνέπεια να ανακαλούν κοινωνικές ιεραρχίες, κοινωνικές διακρίσεις, discourses, λόγους, δηλαδή πλέγματα από κείμενα, ρήσεις και τα λοιπά που παραπέμπουν σε διαφορετικές ιδεολογίες, ιδεολογικές θεάσεις του κόσμου. Χρησιμοποιώ το λόγος όπως το λέει, το χρησιμοποιεί και ο Φουκώ εδώ πέρα, έτσι, με την έννοια του discourse, με την έννοια των διατυπώσεων, προτάσεων, κειμένων, κειμενικών ειδών που κατηγοριοποιούν ή κωδικοποιούν ιδεολογικές θεάσεις της πραγματικότητας. Άρα τα γλωσσικά σημεία, η σκέψη μπορεί να είναι ανεξάρτητα από τη γλώσσα, αλλά παρόλα αυτά τα γλωσσικά σημεία συνδέονται, όχι κατά απόλυτο τρόπο, όπως έλεγε η παραδοσιακή κοινωνιογλωσσολογία, αλλά με σχετικό κάπως τρόπο, με κοινωνικές ιεραρχίες και κοινωνικές διακρίσεις και ιδεολογίες και ιδεολογικά εμφορούμενες απόψεις για την κοινωνία, την πραγματικότητα και ούτω καθεξής. Αν αυτό ισχύει,
Και αν πραγματικά τα γλωσσικά σημαίνει indexicals, τότε η γλώσσα αναπαράγει τις κοινωνικές διακρίσεις, παραπέμποντας αυτές. Η γλώσσα είναι το shortcut, είναι το συντόμιμο που λέμε στα κυπριακά, είναι το, η συντομογραφία, αν θέλετε, για να χρησιμοποιήσω αυτόν τον αστείο μάλλον όρο, που παραπέμπει σε κοινωνικές καταστάσεις. Άρα, και αυτή είναι η δύναμή της. Κωδικοποιεί τις κοινωνικές καταστάσεις, παραπέμπει σε αυτές. Όχι κατά πολύ τον τρόπο, γιατί όλα μπορεί να ανατραπούν ανάλογα με τις χρήσεις που κάνουμε. Γι' αυτό και υπάρχει και η ιδέα της επανοικίωσης, για την οποία θα μιλήσω στη συνέχεια. Αλλά εφόσον η γλώσσα παραπέμπει σε κοινωνικές πραγματικότητες, αναγκαστικά παραπέμπει και σε διακρίσεις. Και σε κοινωνικές διακρίσεις και σε ταξικές διακρίσεις και άρα και σε έμφυλες διακρίσεις. Και σε ιδεολογικά σχήματα και ιδεολογικές κατασκευές. Άρα αυτή η ενδεικτικότητα της γλώσσας είναι που την κάνει ιδιαίτερα δυνατή και την κάνει. Και κατά συνέπεια είτε απελευθερωτικό εργαλείο είτε εργαλείο του σεξισμού. Αναλόγως πώς θα τη χρησιμοποιήσουμε. Έτσι. Άρα η αλήθεια όσον αφορά τώρα το δίπολο γλώσσα, αν ο σεξισμός είναι ζήτημα γλώσσας ή ζήτημα σκέψης, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Έτσι. Ότι η γλώσσα κωδικοποιεί τρόπους σκέψης και τους αναπαράγει. Και άρα εκεί είναι η δύναμή της. Και άρα αν οι τρόποι σκέψης είναι σεξιστικοί, θα είναι και η γλώσσα φυσικά σεξιστική. Ή θα παραπέμπει σε σεξιστικούς τρόπους σκέψης. Και αυτή η ενδεικτικότητα της γλώσσας είναι η μεγάλη της ισχύς. Έτσι. Θα ήθελα να πω τώρα ότι να πω ορισμένα άλλα πράγματα γύρω από το θέμα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για το θέμα του ρευστού σεξισμού. Και χρησιμοποιώ τον όρο ρευστός σεξισμός κατά αναλογία με το ρευστός ή ρατσισμός, το fluid liquid racism. Το fluid liquid racism, ο ρευστός ρατσισμός, είναι μία προσέγγιση στο ρατσισμό που εξετάζει θέσεις, στάσεις, απόψεις, ιδεολογίες διαφόρων κοινωνικών ομάδων που σε πρώτη φάση δεν φαίνονται ρατσιστικές. Αλλά στην πραγματικότητα μπορεί υπόρρητα να είναι. Τεράστια δουλειά για αυτό το θέμα στον ελληνόφωνο χώρο κάνει αυτή τη στιγμή ο Αργύρης Αρχάκης στην Πάτρα με το Trace Project, με το ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο λέγεται Trace Ίχνος, δηλαδή ανοιχνεύοντας το. Γιατί ακριβώς προσπαθεί να ανοιχνεύσει εκφάνσεις του ρευστού ρατσισμού. Και ως ρευστό ρατσισμό ορίζει και το project αυτό, αλλά και η διεθνής βιβλιογραφία, όπως είπαμε, στάσεις και θέσεις που μπορεί να μην φαίνονται ρατσιστικές, αλλά στην πραγματικότητα είναι. Παραδείγματος χάρη, είναι αυτοί οι καημένοι πρόσφυγες, που είναι εντελώς αυτοδυναμωμένοι. Οι προθέσεις μπορεί να είναι καλές, έτσι. Μιλάμε εμείς για αυτούς. Αυτοί δεν μπορούν να μιλήσουν, δεν έχουν φωνή. Είναι ταλαιπωρημένοι, είναι αδύναμοι, τα οποία φαίνονται OK. Σε πρώτη φάση. Φαίνονται, ας πούμε, φιλικά προς τους πρόσφυγες κτλ. Αλλά μπορεί να ενέχουν, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, κάποιες μορφές υποτίμηση, κάποιες μορφές διάκριση, κάποιες μορφές ρατσισμό. Και αυτό είναι ο ρευστός ρατσισμός. Οι άνθρωποι όμως που τα πιστεύουν αυτά δεν είναι ρατσιστές στην πραγματικότητα. Ή είναι. Καταλάβατε, εκεί είναι το πρόβλημα όλο. Κατά αναλογία λοιπόν, αν δεχτούμε ότι υπάρχει ο fluid racism, αυτός ο ρευστός ρατσισμός, ίσως να εξετάσουμε αν υπάρχει και ρευστός σεξισμός. Δηλαδή, όταν έρχονται διάφοροι το αρσενικό το χρησιμοποιώ διαπίδες και σου λένε δεν είμαι σεξιστής, αλλά αύριο παιδί μου είναι δόκιμο να λένε η Τσιπλάκου να αποκαλεί τον εαυτό της κοσμητόρισα. Ορισμένες, εγώ είμαι κοσμητόρισα. Για να γίνω κοσμητόρισα στη σχολή μου έπρεπε να το διεκδικήσω. Έτσι, δεν ήταν αυτονόητο. Όταν εξελέγει να αναπληρώτρια κοσμητόρισα πριν από αρκετά χρόνια η κοσμητόρισα τώρα, έπρεπε να πω ότι θέλω να λέτε κοσμητόρισα. Δεν, το default, ας πούμε, το αυτόματο, αυτό που έρχονταν αυτομάτως στους συναδέλφους και συναδέλφες ήταν να με λένε κοσμήτορας ή κοσμήτορ και κοσμήτηρα, με είπε κάποιος προσφάτως και γέλασα πάρα πολύ. Θα το συζητήσουμε αυτό αργότερα. Κατά το. Κοσμήτηρα κατά το αυτοκράτηρα, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, συζητάμε αυτό αργότερα, γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ αστείο εμένα προσωπικά. Η ιδέα λοιπόν είναι ότι διάφορος κόσμος, καλοπροαίρετα, θα σου πει δεν είμαι καθόλου σεξιστής. Και μπορεί να μην είναι, πραγματικά, στις συμπεριφορές σου και όλα αυτά. Θα σου πούνε όμως ότι ξέρεις ορισμένες καταλήξεις ή χρήσεις αντωνυμιών ή άλλων στοιχείων. Είναι καθαρά θέμα γραμματικής. Δηλαδή, το να αποκαλύψεις έτσι πλάκου μου κοσμητόρισα δεν είναι σωστό, γιατί δεν υπάρχει αυτός ο τύπος στην ελληνική γραμματική. Τον έφτιαξες εσύ, ας πούμε. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Θα σου πούνε, ας πούμε, ότι δεν είναι γραμματικά αποδεκτές ή δόκιμες εντός εισαγωγικών. Κρατάμε τον όρο δόκιμες και αν θέλετε το συζητήσουμε, γιατί ο όρος δόκιμες στην πραγματικότητα δεν σημαίνει τίποτα.
Αν θέλετε την άποψή μου, την ταπεινή, ο όρος δόκιμες είναι ο ιδεολογικός φερετζές της καθαρεύουσας ή της νέο καθαρεύουσας. Το συζητάμε στη συνέχεια. Οπότε μας λένε ότι δεν είναι γραμματικά αποδεκτές, δεν είναι μέρος της γραμματικής μας ή δεν είναι δόκιμες χρήσης όπως η βουλεύτρια, βουλευτής-βουλεύτρια, ή η κοσμητεώρησα, η προσφύγησα, η γιατρίνα, η προεδρίνα, η γλωσσολόγα, η βιολόγα, αφού η ελληνική γλώσσα έχει τα ουσιαστικά που ονομάζονται επίκοινα, ιδιαίτερα τα ουσιαστικά σε ως. Υποτίθεται ότι τα επαγγελματικά ουσιαστικά σε ως, ότι τους συμπεριλαμβάνουν και το αρσενικό και το θηλυκό. Άρα ο γιατρός ή γιατρός, και τα σε ΕΙΣ βέβαια, βουλευτής ή βουλευτής, ο πρόεδρος ή πρόεδρος, ο κοσμήτωρας ή κοσμήτωρας. Αυτά λέγονται λοιπόν επίκοινα και υποτίθεται ότι μέσα τους κρύβουν και τα δύο γένη, δηλαδή είναι μόνο μορφολογικά αρσενικά. Αλλά στην πραγματικότητα είναι και αρσενικά και θηλυκά. Άρα δεν το θέλετε τώρα το βουλεύτρια και το κοσμητόρισα και το προεδρίνα, αφού δεν είναι δόκιμα, λέει, θα έλεγε κάποιος που κατά τα άλλα δεν είναι σεξιστής. Έτσι. Τι απαντάμε σε αυτό, τι νομίζω εγώ γι' αυτό. Αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι το εξής εδώ πέρα, για να αποδείξουμε ότι τίποτα δεν είναι τελικά αθώο στη γλώσσα. Οι ενδεικτικότητες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα, όπως είπαμε και πριν, έχουν ιδιαίτερα μεγάλη ισχύ. Είναι αποδεκτά τα επαγγελματικά θηλυκά όταν έχουν συγκεκριμένο ταξικό πρόσημο. Παραπέμπουν σε κατώτερη κοινωνική τάξη. Παραδείγματος χάρη, ένας χορευτής έχει θηλυκό χορεύτρια, άνετα. Ο μπακάλης έχει άνετα θηλυκό μπακάλισσα. Ο νοσοκόμος άνετα έχει θηλυκό ή νοσοκόμα. Έτσι. Αλλά για επαγγέλματα κύρους, όπως η πρόεδρος, η προεδρίνα, η κοσμητεώρησα, ξέρω εγώ, η βουλεύτρια κτλ., το θηλυκό λέμε ότι δεν είναι αποδεκτό. Λένε μερικοί ότι δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι δόκιμο. Γιατί όμως. Εδώ πέρα έρχεται να εμπλακεί το τεράστιο ζήτημα της καθαρεύουσας, που είπα και πριν, το τεράστιο ζήτημα του επίπεδου ύφους, το τεράστιο ζήτημα της ταξικής διάστασης της γλώσσας, που συμπλέει με την έμφυλη. Γιατί είναι εντάξει ένας μπακάλης να έχει θηλυκό μπακάλισσα? Γιατί το μπακάλισσα είναι ένα λαϊκό επάγγελμα και είναι εντάξει για μια γυναίκα να έχει ένα λαϊκό επάγγελμα και να έχει αυτή την ειδικότητα. Το λέω πάρα πολύ χοντρικά. Και το ίσα είναι υποτίθεται μια λαϊκή κατάληξη, λαϊκό τρόπο και ταιριάζει μια χαρά εδώ πέρα. Όταν προσπαθείς να δώσεις αυτή την κατάληξη της δημοτικής σε ένα επάγγελμα κύρους, να το κάνεις θηλυκό ή κοσμητόρισα ή πριτάνισα, νομίζω ότι όταν η Χρυσή Βιτζηλάκη έγινε πριτάνισα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έγινε χαμούλης λιγάκι, όταν ζήτησε και αυτή να αποκαλείται πριτάνισα, έτσι. Τότε αυτομάτως υπάρχει αντίδραση ως προς την δοκιμότητα, ότι δεν είναι δόκιμος ο τύπος. Στην πραγματικότητα όμως, γι' αυτό μιλάμε για ρελευστό σεξισμό, η αντίδραση θεωρώ ότι είναι ψηλό σεξιστική και ψηλό. Όχι ψηλό. Στην πραγματικότητα, κατ' ουσίαν είναι σεξιστική και ταξική κιόλας, γιατί ουσιαστικά ο σκοπός είναι ο υπόρρητος σκοπός είναι να αρνηθεί την ορατότητα, το visibility μέσα στη γλώσσα των γυναικείων επαγγελμάτων κύρους. Έτσι. Θεωρώ ότι αυτό συμβαίνει. Εξού και αυτά έχουν και μπορούμε να τα αποδείξουμε κιόλας με διάφορους τρόπους αυτή τη θέση, γιατί. Ας πούμε, η περίτρανη απόδειξη είναι αυτό που σας δείχνω εδώ πέρα, ότι όταν το επάγγελμα δεν είναι επάγγελμα που η κοινωνία το αντιλαμβάνεται ως επάγγελμα υψηλού κύρους, τότε το θηλυκό είναι μια χαρά, είναι και ένα σε χορεύτρια, είναι και ένα σε μπακάλισσα, ας πούμε. Αλλά δεν μας πειράζουν οι καταλήξεις. Μας πειράζει όταν αυτές οι θηλυκές καταλήξεις συνδέονται με κύρος. Okay. Και γίνεται λίγο πιο μπερδεμένο το πράγμα με το γεγονός, από το γεγονός ότι οι καταλήξεις αυτές είναι κάπως της δημοτικής, είναι κάπως πιο λαϊκές, θα λέγαμε. Εξού και νομίζω, χωρίς να μπορώ να το τεκμηριώσω, ότι τα τρία είναι πιο αποδεκτά καθηγητής-καθηγήτρια, είναι πιο αποδεκτά από τα ίσα, αν και το ίσα υπάρχει στη γλώσσα από αρχαιοτά των χρόνων, βασίλισσα, θυμίζουμε έτσι και τα λοιπά, από τα αρχαία, έτσι, τα αρχαία ελληνικά, και λιγότερο αποδεκτά είναι τα α ως θηλυκό του ως, δηλαδή πρόεδρος, προεδρίνα, το είναι ελάχιστα αποδεκτό, νομίζω, γιατί είναι, έρχεται από, ίσως να αισθανόμαστε ότι έρχεται και από ξένες γλώσσες, από τα γαλλικά, ξέρω γι' αυτό, ή το α, ως γλωσσολόγος, γλωσσολόγα, ας πούμε, ή αναισθησιολόγος, αναισθησιολόγα, και αυτό
σε αυτό ο κόσμος κλωτσάει και λέει δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι δόκιμο, δεν ανήκει στη γραμματική της γλώσσας. Ωστόσο, εδώ έχω να πω ότι μία φοιτήτριά μας στο μεταπτυχιακό έκανε την διατριβή της πάνω στο τι φιλικούς όρους χρησιμοποιούν οι γιατροί, γιατρίνες και οι νοσηλευτές, νοσηλεύτριες σε ένα νοσοκομείο και βρήκε ότι το τραπεζοκόμα και το νοσοκόμα είναι εντελώς αποδεκτά, αλλά τον αισθησιολόγα και το, ξέρω εγώ, ψυχολόγα, ελάχιστα. Πάλι δηλαδή το, η κατάληξη Α είναι αποδεκτή ανάλογα με το κύρος του επαγγέλματος και όχι ανάλογα με το αν είναι γραμματικά ορθό ή όχι. Άρα αυτή η επίκληση της γραμματικής ορθότητας, στην πραγματικότητα από πίσω της έχει ταξικές και σεξιστικές ταυτόχρονα, θα λέγαμε, τάσεις. Χωρίς να γίνεται αυτό αντιληπτό, γι' αυτό μιλάω για ρευστό σεξισμό εδώ πέρα. Έτσι. Είναι okay να είσαι γυρολόγα, αν είσαι το θηλυκό του γυρολόγος. Δεν είναι okay να είσαι γλωσσολόγα ακόμα. Έτσι. Για μένα, λέω για τις αντιλήψεις που υπάρχουν. Άλλο. Το ουδέτερο ως γενικευτικό. Ξέρουμε ότι πολλές συλλογικότητες, ιδίως της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, αλλά και πολλές θηλυκότητες, χρησιμοποιούν το ουδέτερο ως γενικευτικό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει και αν το έχετε συναντήσει. Είναι πράγματα όπως. Συγγνώμη, πάω λίγο πίσω, εδώ, μπροστά, όπως αυτό. Είμαστε πολλά, δεν κάνουμε ησυχία, αντί είμαστε πολλές, πολλοί και πολλές. Χρησιμοποιούν το ουδέτερο για να, περιγράψουν τους εαυτούς τους, δηλώνοντας ότι δεν δέχονται τα δίπολα των φύλων, το δίπολο αρσενικό θηλυκό. Έτσι, αυτό έχει ξεσηκώσει πάρα πολλές αντιρρήσεις, έχει ακουστεί ότι το να χρησιμοποιείται το ουδέτερο ως γενικευτικό παραβιάζει πραγματικά τους κανόνες της γραμματικής. Διότι υποτίθεται ότι στα ελληνικά το ουδέτερο εκφράζει άψυχα, δεν εκφράζει έμψυχα, έτσι, όντα ή ανθρώπινα όντα. Και άρα είναι οκ, οι ανθρώποι, δεν εκφράζει την ιδιότητα του ανθρώπινου, άρα είναι οκ να πει το τραπέζι, το, ξέρω εγώ, το μολύβι, το σκυλί, το γατί, αλλά είναι λίγο περίεργο να πεις, να αποκαλέσεις ένα ανθρώπινο στο ουδέτερο. Εξού και όταν χρησιμοποιούμε, λέει, τα ουδέτερα για να περιγράψουμε ανθρώπινα όντα, γίνεται ηρωνικό αυτό, ας πούμε, τα πρωτοετάτα που λέμε στο εμείς οι πανεπιστημιακές, οι πρωτοετές φοιτητές, λέμε κάπως καμιά φορά ηρωνικά τα πρωτοετά, θα πρέπει να το πω εσύ αυτό, για πλάκα. Ή καμιά φορά γίνεται και ρατσιστικό, τα Αλβανά, τα Πακιστανά και το καθεξής. Έτσι, δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει, αν τα χρησιμοποιείτε αυτά. Αλλά δεν ταιριάζει το ουδέτερο για να περιγράφουμε ανθρώπινα όντα, λέει. Άρα είναι θέμα γραμματικής. Είναι θέμα, άρα δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτό αυτό που κάνουν οι συλλογικότητες οι διάφορες να χρησιμοποιούν το ουδέτερο, ότι είμαστε πολλά, ας πούμε, δεν είμαστε μόνα μας και όλα αυτά, γιατί παραβιάζεται το γραμματικός κανόνας της ελληνικής που θέλει το ουδέτερο να μην εκφράζει, να μην κωδικοποιεί το χαρακτηριστικό του ανθρώπινου. Έτσι. Όμως λέμε το αγόρι, λέμε το κορίτσι, λέμε το παιδί, έτσι, και πολλά άλλα ουδέτερα, το ζευγάρι που είναι άντρας και γυναίκα, έτσι, έμψυχα ανθρώπινα. Οπότε δεν πολύ ισχύει όλο αυτό. Και επίσης, αυτό το είπα ήδη, το ουδέτερο δεν είναι κατάλληλος επίκοινο, να αντικαταστήσει δηλαδή το αρσενικό θηλυκό, να αντικατασταθεί από το ουδέτερο, γιατί παραπέμπει σε πραγμοποίηση, σε reification και εκνηπίωση. Δηλαδή, περιγράφεις κάτι ως να είναι πράγμα. Εξού και τα Αλβανά, τα Πακιστανά, τα Πρωτοετά και ούτω καθεξής είναι υποτιμητικά όταν είναι υποτιμητική ως όρη όταν χρησιμοποιείς το ουδέτερο. Ναι, αυτό μπορεί να είναι έτσι, μπορεί και να ισχύει, μπορεί να υπάρχει αυτή η χρήση στη γλώσσα. Όμως, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει στη γλώσσα αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά reappropriation και στα ελληνικά επανοικιοποίηση, επανοικίωση. Δηλαδή, υπάρχει πάρα πολύ έντονα η τάση να παίρνεις έναν υποτιμητικό όρο, να τον χρησιμοποιείς με θετικό πρόσημο για να αφαιρέσεις από πάνω του το υποτιμητικό χαρακτηριστικό, το οποίο τις υποτιμητικές αποχρώσεις σημασίας, τις υποτιμητικές συνδηλώσεις, τις οποίες έχει. Αυτό ξέρουμε πολύ καλά ότι έχει συμβεί με πάρα πολλούς όρους. Ξέρουμε, ας πούμε, ότι το chick ως γκόμενα, ας πούμε, ήταν υποτιμητικό και τώρα πολλές φεμινίστρες χρησιμοποιούν τον όρο chick για να δηλώσουν, περιγράψουν σε αυτούς τους. Ξέρουμε, το πιο κλασικό παράδειγμα είναι το gay,
Έτσι, ή το queer ακόμα, που κάποτε ήταν υποτιμητικά και τώρα πια δεν είναι καθόλου. Και φυσικά η αφροαμερικανική κοινότητα χρησιμοποιεί το nigga, που κάποτε ήταν υποτιμητικό, με θετικό πρόσημο για να το επανοικιοποιηθεί, να το κάνει δικό του, να αφαιρέσει από πάνω του το στίγμα. Έτσι. Άρα δεν βλέπουμε τον λόγο γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό και με διάφορα άλλα τέτοια υποτιμητικά, αν υποθέσουμε ότι όντως είναι υποτιμητικά. Άρα τέτοιες υποτιμητικές εντός εισαγωγικών χρήσης της γλώσσας. Άλλο που έχει υποθεί είναι ότι αυτά τα που χρησιμοποιούν οι φεμινίστριες, τα αυτοί μου, οι άνθρωπος κτλ. Παραβιάζουν τους κανόνες γραμματικής. Γιατί παραβιάζει, δεν το εαυτή μου παραβιάζει τους κανόνες γραμματικής, γιατί υποτίθεται ότι ο εαυτός μου είναι η αυτοπαθής αντωνυμία και το ο εαυτός είναι κάτι σαν ουσιαστικό και το γένος φαίνεται στο του, δεν φαίνεται στο μου σου, αλλά φαίνεται στο του, της του. Μπορεί να μην φαίνεται δηλαδή στο πρώτο, δεύτερο πρόσωπο, ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, δεν ξέρουμε τι γένος είναι, αλλά στο τρίτο πρόσωπο λέμε ο εαυτός του, ο εαυτός της. Άρα υπάρχει γραμματικό γένος εκεί πέρα, άρα δεν είναι θέμα σεξισμού, ας πούμε, ύπαρξη του αρσενικού εκεί πέρα, το ο εαυτός, είναι θέμα καθαρά γραμματικής. Μάλιστα, σωστά, μόνο που, αυτό θα το συζητήσουμε λίγο παρακάτω, και φυσικά, όπως ξέρουμε, αυτό το έχουν πάρει πολύ σοβαρά σε διάφορες γλωσσικές κοινότητες και έχουν εισηγηθεί διάφορες αντωνυμίες και στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες, που να είναι ουδέτερες όσον αφορά το φύλο, δηλαδή και το γραμματικό γένος. Έτσι, το they, το them, το they κτλ. Το they στα αγγλικά ξέρουμε ότι έχει επικρατήσει. Έχει καθιερωθεί σχεδόν και στον προφορικό λόγο με εντελώς φυσικό τρόπο. Άλλο τώρα, τι κάνουμε με το σύμβολο αυτό, το παπάκι. Ξέρουμε ότι το σύμβολο το παπάκι προσπαθεί να πάλι προτιμάται από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και από γενικώς από άτομα που δεν θέλουν να ορίσουν τον εαυτό τους ως, με βάση τα δίπολα του φύλου, ως ασθενικό ή στυλικό. Είναι κάτι το ουδέτερο δηλαδή. Και μπαίνει στις καταλήξεις, μη δηλώνοντας το έμφυλο, έτσι, καθόλου. Το έχω χρησιμοποιήσει και εγώ ομολόγω και μάλιστα σε επιστημονικό άρθρο που γράψαμε μαζί με τον Γιώργο τον Ξηδόπουλο, ένα άρθρο για γλώσσα και ιδεολογία εντωμεταξύ που βγήκε τώρα πριν από κανένα μήνα. Οπότε ήταν φυσικά ιδεολογική επιλογή δική μας. Και αυτό τι κάνουμε με αυτό το σύμβολο. Έχει διάφορα ζητήματα αυτό το σύμβολο. Είπαμε τι αντικαθιστά. Πώς προφέρεται, δυστυχώς δεν προφέρεται. Οπότε δεν ξέρουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε στην προφορική γλώσσα. Και φυσικά. Άλλα προβλήματα που δημιουργούνται είναι ποιο μέρος της λέξης αντικαθιστά, πόσα μορφήματα αντικαθιστά. Αν έχεις τους μαθητές της μαθήτριας, βάζεις το, ή μαθητές μαθήτριας, βάζεις το παπάκι μαθήτ, πλαπ, και τελειώνει η ιστορία. Αλλά αν έχεις συμμετέχοντες και συμμετέχουσες, τότε το παπάκι πρέπει να κάνει όλη αυτή τη δουλειά, να αντικαταστήσει το όντες και ούσες, έτσι. Και οπότε γράφεις αυτό το πράγμα, δεν προφέρεται, έτσι, αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Και υποτίθεται αντικαθιστά το συμμετέχοντες και συμμετέχουσες. Δηλαδή αντικαθιστά πάρα πολύ μορφολογία, πάρα πολλές καταλήξεις. Μεγάλο, πολύ μεγάλο μέρος της λέξης και έτσι γίνεται ίσως αδιαφανής η σημασία, αδιαφανές το νόημα της λέξης και είναι λίγο προβληματικό. Είναι ωστόσο μία λύση, άλλοι χρησιμοποιούν το hashtag, ξέρετε αυτό τη τρίλιζα, για να κάνουν αυτό το πράγμα. Έχει υποθεί όμως ότι εδώ πέρα και οι φεμινίστριες αλλά και οι ακτιβιστές, ή τα ακτιβιστά, οι ακτιβίστριες, όπως θέλουμε το λέμε, κάνουμε απόπειρες ρύθμισης της γλώσσας που είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Προσπαθούμε να βάλουμε τη γλώσσα να μην είναι σεξιστική, προσπαθούμε να τη βάλουμε σε καλούπια, προσπαθούμε να επιβάλλουμε το θηλυκό και προσπαθούμε να επιβάλλουμε αυτές τις ουδέτερες καταλήξεις, ακόμα και σε περιοχές που δεν. Της γραμματικής που είναι λίγο δύσκολο να εφαρμοστούν. Και άρα, άρα οι προσπάθειές μας είναι καταδικασμένες αποτυχία, είναι το ένα που έχει υποθεί. Όπα. Και το άλλο που έχει υποθεί είναι ότι, και έχει υποθεί προσφάτως πάλι από γλωσσολόγους, από γλωσσολόγους επίσης, είναι ότι αφού οι γλωσσολόγοι δεν κάνουν, αυτό είναι πολύ σημαντικό ερώτημα και θα ήθελα να το συζητήσουμε, αφού οι γλωσσολόγοι δεν κάνουν ρύθμιση. Ο ρόλος της γλωσσολογίας δεν είναι να ρυθμίζει, δεν είναι να μας λέει πώς να μιλάμε, αλλά είναι να περιγράφει το πώς μιλάει ο κόσμος. Και αφού ο κόσμος δεν λέει στην πλειοψηφία του, πώς το λένε οι εαυτοί μου, ή δεν είμαστε μόνα μας, λέει δεν είμαστε μόνοι μας, έτσι, ή δεν χρησιμοποιεί αυτό το ουδέτερο αντί του αρσενικού ή αντί του θηλυκού, ή δεν χρησιμοποιούνται πολύ συχνά αυτές οι καταλήξεις σε τρία, σε ίσα κτλ. Γιατί πώς εσείς οι γλωσσολόγοι, οι γλωσσολόγες που λέτε ότι είστε μη ρυθμιστικοί, μη ρυθμιστικές,
δεν ρυθμίζετε τη γλώσσα, δεν τη βάζετε σε καλούπια, δεν προμοτάρετε, δεν προάγετε την ορθή χρήση, γιατί αυτά πεθάνανε. Αυτά είναι τη καθαρέουσα και είναι γενικά τη ρυθμιστική προσέγγιση. Πώς καθημερινά έρχεστε και λέτε πώς να μιλάμε. Και βγάζετε και οδηγούς για μη σεξιστικής χρήσης και ούτω καθεξής. Τι απαντάμε σε αυτά όλα. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ερώτημα, έτσι. Πώς, τι απαντάμε σε όλα αυτά. Πρώτα απ' όλα, το πώς μιλάμε, είναι λίγο, και αυτό είναι από την Κρήτη, αυτό το ευελεπείτε, θα το σασμώ, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Το πώς μιλάει ο κόσμος στην πραγματικότητα και το τι λέει είναι θέμα που χρειάζεται μεγάλης μελέτης και μεγάλης έρευνας. Υποθέτω το αυτή μου δεν υπάρχει στη γλώσσα, αλλά νομίζω στα κριτικά το λέτε μια χαρά. Η Καλλιόπη στο σασμό, ας πούμε, λέει να προσέχεις την εαυτή σου. Και δεν το λέει επειδή είναι φεμινίστρια, το λέει επειδή το λένε στα κριτικά, έτσι. Και το λένε στα κριτικά από αρχαιοτάτων. Γιατί στην Εροφύλη, ας πούμε, βλέπουμε, και εγώ με αυτήν εισνούν έφεσα και είδα ότι μπλα μπλα και τα λοιπά. Και έστρεψε με αυτή μου στην Αγία Εκκλησία, ο ίδιος συνάλλητη είναι με αυτή μου και το καθεξής. Άρα το βρίσκουμε στη γλώσσα, το θηλυκό του εαυτός από στα μεσαιωνικά, ας πούμε, από κείμενα. Για το εαυτή αυτά, για το ουδέτερο συγκνηπιωτικό ή υποτιμητικό, θα έλεγα ότι υπάρχει, όπως σας είπα και πριν, ότι υπάρχει διαδικασία της επανοικιοποίησης. Δηλαδή, αν κάποιες συλλογικότητες αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν το ουδέτερο μη υποτιμητικά και να αποκαλέσουν τον εαυτό τους ακτιβιστά κατά το πρώτο ετά, τότε πάβει να είναι υποτιμητικό. Έχει γίνει reappropriation, έχει γίνει επανοικιοποίηση του όρου και είναι μια χαρά. Όπως έχει πει και ο Μάικλ Σίλβερστιν, την νεογλωσσολογία του τρίτου κύματος που σας έλεγα πιο πριν, το γλωσσικό δεδομένο είναι διαλεκτικό. Η φύση του είναι διαλεκτική. Το datum is dialectical. Αλλάζει σε μεγάλο βαθμό η γλώσσα, κάτω από την πίεση κοινωνικών ομάδων. Ναι, μέσα από τη διαλεκτική που υπάρχει ανάμεσα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες. Και τέλος, οι ακτιβίστριες, οι ακτιβιστές, τα ακτιβιστά, όπως θέλετε πείτε, το κάνουν ρύθμιση, λένε πώς να μιλάμε. Εγώ νομίζω πως δεν ούτε γλωσσολόγοι, ούτε ακτιβιστές, ούτε ακτιβίστριες λένε σε κανέναν πώς να μιλάει. Μπορεί η δουλειά της γλωσσολογίας να είναι να περιγράφει τη γλωσσική πραγματικότητα και να μην κάνει ρύθμιση. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Αλλά επίσης η δουλειά της γλωσσολογίας είναι να ευαισθητοποιεί, ειδικά της κοινωνιογλωσσολογίας, είναι να ευαισθητοποιεί τα ανθρώπινα όντα πάνω στις ιδεολογικές, κοινωνικές, πολιτικές και άλλες διαστάσεις της γλωσσικής χρήσης. Άρα, όταν βγαίνουν οδηγοί για μη σεξιστική γλώσσα ή όταν κάνουμε όλη αυτή τη συζήτηση που κάνουμε εδώ ή όταν εγώ αποκαλώ τον εαυτό μου κοσμητεώρησα, δεν το κάνω αυτό για να πω σε κάποιους, να πω σε κανέναν, σε καμία πώς να μιλάει, απλώς και μόνο για να κάνω μια επιτελεστική πράξη ταυτότητας, όπως λέω εδώ. Να δείξω, δηλαδή, να δημιουργήσω δηλαδή κάποιες ρογμές στα γλωσσικά δεδομένα και να δείξω ότι, ξέρετε, η γλώσσα πίσω της μπορεί να κρύβει πράγματα τα οποία είναι πολιτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά μη αθώα. Και άρα να προσέχουμε λίγο. Το να λέμε ότι οι ακτιβιστές, οι ακτιβίστρες, οι γλωσσολόγοι πάνε να κάνουν ρύθμιση, να δημιουργήσουν δηλαδή μια καθαρεύουσα της πολιτικής ορθότητας, αν θέλετε, η δημοτική της πολιτικής ορθότητας ή ένα λόγο πολιτικής ορθότητας και να μας το καπελώσουν, να σας καπελώσουν, ξέρω εγώ, είναι επιχείρημα αχυράνθρωπος ή αχυρογυναίκα, ξέρω εγώ. Στρώμαν, τέλος πάντων. Οπότε, όταν το ακούμε αυτό, νομίζω πρέπει να είμαστε προσεκτικές και προσεκτικοί, γιατί δεν ισχύει ότι η γλωσσολογία κάνει ρύθμιση και προσπαθεί να επιβάλλει μορφές λόγου, να επιβάλλει ορθότητα λόγου σε καμία περίπτωση. Προσπαθεί να ευαισθητοποιήσει πάνω στην κοινωνική αδικία, πάνω στην έμφυλη αδικία, και το να ευαισθητοποιήσεις πάνω σε πτυχές της γλώσσας και σε χρήσεις της γλώσσας που συνδέονται με πτυχές της κοινωνικής πραγματικότητας, όχι μόνο δεν είναι εκτός της γλωσσολογίας, αλλά είναι δουλειά της γλωσσολογίας. Είναι δουλειά της κοινωνιογλωσσολογίας, η ερμηνεία. Γι' αυτό και δεν κάνουμε ησυχία. Και νομίζω τελειώνω τώρα. Συνδυάζονται όλα αυτά. Δεν συνδυάζεται η περιγραφική γλωσσολογία με τον ακτιβισμό. Δεν είναι θέμα πολιτικής ορθότητας. Και να πω στο τέλος ότι όλοι αυτοί, και εγώ χρησιμοποιώ το αρσενικό επίτηδες, που γκρινιάζουν ότι είναι γλωσσολόγοι, κάνουν ρύθμιση και γλωσσολόγοι και ακτιβίστριες, προσπαθούν να μας φημώσουν. Συνήθως είναι τυπικά
λευκοί άντρες μεσοστικής τάξης, προνομιούχοι δηλαδή, που όχι μόνο δεν φημώνονται, αλλά αντιθέτως καθόλου παραφημωμένοι είναι στην κοινωνία στην οποία ζούμε ακόμα και τώρα. Και άρα λίγο αυτό το ότι η πολιτική ορθότητα μας καπηλώνει και μας φημώνει και μας έχουν φάει φεμινίστες στην γλωσσολόγη είναι και λίγο alt-right επιχείρημα, οπότε να το προσέχουμε λίγο. Αυτό ήθελα να πω. Τι κάνουμε? Νομίζω προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ρογμές. Και τις ρογμές αυτές τις δημιουργούμε καλλιεργώντας κριτική μεταγλωσσική ενημερότητα, η καλλιέργεια της οποίας πρέπει να ξεκινήσει από το σχολείο. Και ακριβώς γι' αυτό στην εκπαίδευση χρειάζονται προγράμματα κριτικού γραμματισμού, δηλαδή προγράμματα τα οποία αντιμετωπίζουν τη γλώσσα ως κοινωνικό φαινόμενο, αντιμετωπίζουν τη γλώσσα και στην κοινωνική της, και στην κειμενική της και στην κοινωνική της διάσταση και ευαισθητοποιούν τα παιδιά απέναντι σε αυτή τη διάσταση της γλώσσας και χρησιμοποιούν για αυτόν τον σκόπο εργαλεία και της κριτικής ανάλυσης λόγου και της κοινωνιογλωσσολογίας. Και χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι τα καινούργια αναλυτικά προγράμματα είναι προς αυτή την κατεύθυνση στα σχολεία μας πλέον. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω δεν έχω κάτι άλλο να πω. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσπλάκου. Το σημερινό θέμα που δείξατε στην ομιλία σας, κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να μας βάλει όλους στις σκέψεις και να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε μεγαλύτερα βήματα προς την εξάλληψη των στερεότυπων γύρω από το φύλο μέσω της γλώσσας. Επομένως, μπορούμε τώρα να περάσουμε σε ερωτήσεις. Εφόσον θέλετε να κάνετε προφορικά κάποια ερώτηση, μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο με το χεράκι που βρίσκεται κάτω-κάτω στα reactions για να σας δώσουμε το λόγο. Διαφορετικά, μπορείτε να γράψετε και στο chat τις ερωτήσεις σας. Βλέπω ήδη ένα χεράκι σηκωμένο. Είναι ο κύριος Φίβος Παναγιωτίδης. Φίβο μου. Γεια σου. Πολύ αγαπημένος φίλος. Δεν σε ακούμε όμως, Φίβο. Είναι συνάδελφος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Γεια σου, Σταυρούλα. Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Είναι πολύ κέρια η σύνδεση. Ξεκινάμε ένα σχόλιο και μετά θα κάνω ερώτηση. Είναι πολύ κέρια η σύνδεση που έκανες μεταξύ ταξικού χαρακτήρα και των, ας το πούμε, έμφυλων επαγγελματικών, όπως δηλαδή η διαφορά μεταξύ του τραπεζοκόμα και γλωσσολόγα. Αυτό έχει φανεί σε μια διατριβή που κάναμε. Είναι εξαιρετικό, γιατί κάθε φορά που σκαλίζουμε το έμφυλο στη γλώσσα, από κάτω θα βρούμε και το ταξικό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι αυτό το πράγμα επιτέλους έχει αρχίσει λίγο να κωδικοποιείται. Όλες αυτές οι... Τέλος πάντων, έχω μιλήσει και εγώ για αυτό το παρελθόν, αλλά δεν έχει σημασία αυτό. Βέβαια. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που είπες... Άρα είναι δύο τα σχόλια και μία ερώτηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες σχετικά με, με το ρόλο της ρύθμισης που υποτίθεται ότι κάνουμε οι γλωσσολόγοι όσον αφορά ζητήματα, ξέρεις, συμπεριληπτικότητας, διαφάνειας, γλωσσικής δικαιοσύνης, εγώ θα το χοντρίνω κιόλας. Ακριβώς γιατί δεν προσπαθούμε να πούμε στον κόσμο τι θα πει για να φτιάξουμε μια νόρμα η οποία θα λειτουργεί προνομιούχων και μία, αλλά όπως τα είπες, θα μην τα επαναλαμβάνω. Εντάξει, για το θέμα του ουδετέρου κάνεις λάθος, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που θα... Το θέμα του ουδετέρου, ναι. Είναι ανοιχτό, ναι. Είναι, θεωρώ ότι κάνεις λάθος από την άποψη ότι αντίθετα με τις λεξιλογικές επιλογές και το θέμα του ουδετέρου είναι ζήτημα γραμματικό και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει πανικιοποίηση σε κάτι το οποίο χτυπάει πάνω στο γραμματικό σύστημα, αλλά δεν θα μείνουμε τώρα σε αυτό. Okay. Η ερώτηση θέλω να σου κάνω, επειδή δεν άκουσα από την αρχή, δηλαδή μπήκα εκεί που λίγο πριν αρχίσει να μιλάς για τον ταξικό χαρακτήρα των θηλυκών, είναι πώς βλέπεις την προσπάθεια που γίνεται να γίνει nativization κάποια ορολογία. Είναι κάτι που αφορά, γι' αυτό σε ρωτάω, nativization κάποια ορολογία που αφορά τις ΛΟΑΤ κοινότητες και τα έμφυλα ζητήματα στα ελληνικά. Είμαι λίγο αμφίθυμος και θέλω τη γνώμη σου και νομίζω ότι είναι μια γνώμη που πρέπει να ακούσεις και το κοινό σου. Δηλαδή, ναι. Θεωρείς ότι πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία μετάφρασης, θεωρείς ότι μπορούμε να συνεχίσουμε, όπως κάνει ήδη η ΛΟΑΤ κοινότητα, να μιλάμε για τα κουίρια, οι μπουτσάρες, τα τουϊκάκια κτλ. Ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο να τα ακούσουμε. Ευχαριστώ. Δεν έχω γνώμη. Πραγματικά. Υπάρχουν δύο σχολές. Μία σχολή, δύο διαφορετικές τοποθετήσεις θα έλεγα, και μία είναι ότι με τη μετάφραση έχουμε σημασιολογική διαφάνεια, είναι πιο κατανοητή η όρη και τα λοιπά. Έτσι.
Από την άλλη πλευρά, το πόσο, πόσο πιο κατανοητό είναι, ξέρω εγώ, να πεις κάτι άλλο για το queer όταν έχει καθιερωθεί το queer και σημαίνει αυτό το πλέγμα από πράγματα, δεν ξέρω πόσο πιο κατανοητό θα είναι να μεταφραστεί ο όρος με έναν τρόπο και να περιμένουμε να γίνει αποδεκτός και από την κοινότητα και, και τα λοιπά. Αυτό είναι το θέμα για μένα. Όταν έχουν καθιερωθεί σε έναν βαθμό και είναι λίγο σαφείς οι όροι και κυρίως όταν έρχονται μαζί με τις συνδηλώσεις, μαζί με τις σημασιολογικές και πραγματολογικές αποχρώσεις που τους δίνει η χρήση τους από κοινότητες, ΛΟΑΤΚΙ κοινότητες διεθνώς, αν η μετάφραση είναι αν η μετάφραση πρόκειται να χάσει, να οδηγήσει στο να απολυστούν αυτές οι ιδιότητες, αυτές τις αποχρώσεις, ας πούμε από το queer, τότε είναι κρίμα να μεταφράσει. Δηλαδή δεν θα ήμουν υπέρ της μετάφρασης. Λέω τώρα πρόχειρα, γιατί δεν έχω πραγματικά άποψη στο θέμα, φύγω, sorry. Κυρίως νομίζω ακόμα την κοινότητα, ακόμα τη θέλει η κοινότητα. Τώρα αν η κοινότητα είναι διχασμένη, it's an issue. Δεν ξέρω, είναι θέμα, δεν ξέρω. Συμφωνώ με την αμφιθυμία σου, οπότε... Συμφωνείς με την αμφιθυμία μου, δεν ξέρω πραγματικά. Είναι αυτό ακριβώς που λες, δηλαδή από τη μια, κατά πόσο θέλουμε να δείξουμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι native, δηλαδή δεν είναι κάποιο είδους lifestyle το οποίο έχετε απ' έξω. Από την άλλη, τι νόημα έχει να πιάσω να μεταφράσω έναν όρο όπως queer, ας πούμε, που, ναι. Όπως τα είπες, ναι. Δεν... Ναι, και ξέρεις τι είναι native τελικά, δηλαδή εδώ δεν, ακριβώς, μιλάμε, ναι. Δεν ναι. Μιλάμε για native με την έννοια, όπως είμαστε φυσικές, να εξηγήσουμε και στο κοινό, όπως είμαστε φυσικές ομιλήτριες ελληνικής γλώσσας και άρα είναι φυσικά, εντός εισαγωγικών φυσικά για μας κάποια πράγματα πολιτισμικά κτλ. Αλλά όταν μετέχουμε σε διάφορες κοινότητες πρακτικής. Για να το θέσω έτσι, να χρησιμοποιήσω ένα πιο κοινωνιογλωσσολογικό, κοινωνικό όρο της κοινωνιολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας. Και πώς το λένε, ταυτόχρονα, πώς το λένε, παίζουμε με διάφορες επιτελέσεις ταυτοτήτων, οι οποίες δεν είναι τοπικά ή γλωσσικά δεσμευμένες, situated όπως λέμε, αλλά είναι, έχουν ένα πιο ας πούμε διεθνές πρόσημο ή δεν θέλω να πω παγκοσμιοποιημένο, αλλά καταλαβαίνετε εννοώ, δεν αφορούν μόνο εθνικές κοινότητες, εθνωτικές κοινότητες, τότε γιατί να παίξουμε μεταφράσεις. Εξάλλου τώρα πια ζούμε στην εποχή της υπερπικιλότητας και του translanguaging, της διαγλωσσικότητας. Οπότε όλα αυτά, όλο το εντός εισαγωγικών nativization, δηλαδή η προσπάθεια να τα φέρεις στα μέτρα της ελληνικής γλώσσας, μπορεί να μην έχουν και νόημα. Να μην έχει και νόημα. Πολιτισμικό νόημα εννοώ. Ταυτοτικό νόημα. Δεν ξέρω αν είναι σαφής. Μαριάνθη. Καλησπέρα και από μένα. Πολύ ενδιαφέρον και το περιεχόμενο της παρουσίασής σου σήμερα και γενικά η όλη κινητικότητα γύρω από θέματα έκφρασης, οικοδόμησης έμφυλων ταυτοτήτων στον λόγο τα τελευταία 2 χρόνια. Ο τελευταίος οδηγός που ήταν και έγγραφο του ελληνικού κράτους έγινε το 2014. Φαίνεται ότι η πολύ μικρή σεισμική δόνηση που δημιούργησε τότε, πολύ μικρή όμως σχεδόν ανεπαίσθητη, φαίνεται να έχει έτσι μια αυξητική τάση όσο περνάνε τα χρόνια. Και να συζητιέται πάρα πολύ και στις επιτροπές ισότητας των φύλων όλων των ελληνικών πανεπιστημίων τουλάχιστον, οπότε έχουμε μια μεγάλη κινητικότητα τελευταία, η οποία δημιουργεί τουλάχιστον στο δικό μας, στη δική μας κοινότητα πρακτικής με την ευρεία έννοια, ορατότητα σε αυτά τα ζητήματα, όπου ακούγονται πιθανές επιλογές, ακούγονται πράγματα για την ιστορία, την ιστορική εξέλιξη της μορφολογίας των επαγγελματικών θηλυκών ή των ουσιαστικών με την ευρία έννοια και μετοχών ουσιαστικοποιημένων κτλ. Που αποδίδουν ιδιότητες σε γυναίκες, κυρίως σε γυναίκες. Και τουλάχιστον στο δικό μας κύκλο γίνεται πλέον κοινός τόπος, π.χ. το γεγονός ότι η μεσαιωνική ελληνική και εκεί είναι η αυτή μου, εκεί εντάσσεται το παράδειγμα της αυτής μου, είχε διαχωρίσει πλήρως τη δήλωση του θηλυκού από τη δήλωση του αρσενικού μορφολογικά στη γλώσσα. Αυτό ήρθε να το ανατρέψει η πρώτη άσκηση γλωσσικής πολιτικής από το πρώτο ελληνικό κράτος. Mm-hmm.
όπου όλοι άνδρες, κυρίαρχοι και με την ιδεολογική τοποθέτηση ότι αν δεν τεκμηριώσουμε τη δικαιοχρησία του ελλαδικού χώρου σε σχέση με την καταγωγή μας από την αρχαιότητα, την κλασική αρχαιότητα, χάνουμε πολιτικό κεφάλαιο, χάνουμε επιχείρημα. Εν πάση περιπτώσει, μεγάλη κουβέντα όλα αυτά. Εγώ δύο πράγματα θέλω να πω σε σχέση με το πόσο παρεμβατικές και παρεμβατικοί γινόμαστε σε αυτό το επάγγελμα. Είμαστε γλωσσολόγες, γλωσσολόγοι, όπως και να ονομάσουμε τον εαυτό μας. Από την αρχή ακόμα του οδηγού που είναι δημόσιο έγγραφο και κυκλοφορεί στις δημόσιες υπηρεσίες, δεν γίνεται, δεν ακολουθείται, έτσι, ούτε υπάρχει μια πολιτική επιβολής του. Η θέση μας είναι, μπορείτε να το πείτε και έτσι. Ναι. Δεν είναι πείτε το έτσι. Αλλά υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σκεφτείτε και αυτό. Έτσι. Άρα δημιουργούμε ορατότητες. Αυτό είναι το ένα που ήθελα να πω. Το δεύτερο που έχει σχέση με αυτό είναι εν τέλει πόσο διεκδικούμε χώρο στα πεδία όπου μπορούμε να είμαστε ορατές και ορατοί. Ωραία στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Στα μέσα. Να, ακριβώς. Δηλαδή οι άνθρωποι που ανήκουν σε κοινότητες ή που είναι κοντά σε κοινότητες και μπορούν να δημιουργήσουν νέα υποδείγματα, τα οποία μπορεί να γίνουν αποδεκτά, μπορεί να μην γίνουν αποδεκτά. Αυτή είναι η διαδρομή της γλωσσικής αλλαγής στην κοινωνιογλωσσολογία. Έτσι, υπάρχουν innovators, δηλαδή άνθρωποι που καινοτομούν στην κοινότητα και οι καινοτομίες τους μπορεί να περάσουν από στόμα σε στόμα και να καθιερωθούν ή και όχι. Σωστά. Mm-hmm. Για να συμβεί όμως αυτό σε μια ευρεία κοινότητα, θα πρέπει να υπάρχει ορατότητα. Έτσι. Θα πρέπει να ακουστούν αυτές οι επιλογές. Και άρα, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειά από εδώ και πέρα, να φύγουμε από την ακαδημαϊκή, στον ακαδημαϊκό χώρο συζήτηση και να αρχίσουμε να συζητάμε με την κοινωνία. Πώς, δεν ξέρω. Γιατί βλέπω, ενώ αυτή τη δουλειά την κάνουμε εμείς εντός ακαδημίας, εκτός ακαδημίας βλέπω, ας πούμε, lifestyle εκπομπές ή reality ή τηλεπαιχνίδια, όπως είναι το Shopping Star, το λέω συχνά σαν παράδειγμα στις δικές μου παρουσιάσεις, όπου η τάση είναι η αντίθετη. Είναι οι γυναίκες να αυτοπροσδιορίζονται μέσω του αρσενικού, να είναι ερευνητές, να είναι παρουσιαστές. Η αυτοαναφορά τους να είναι μέσω του αρσενικού τύπου. Και όχι πλέον με το γενικευτικό αρσενικό ή το επίκοινο ψευδόσκισμα, αλλά με το αρσενικό. Υπάρχει ο τύπος παρουσιάστρια, δεν χρειάζεται να τον εφεύρουμε. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μα και στο πανεπιστήμιο έχουμε γυναίκες που είναι αναπληρωτές καθηγητές, ακόμα και τώρα, είναι φοβερό δηλαδή. Αλλά ναι, έχεις απόλυτο δίκιο, Μαριάνθη. Να πω για το κοινό μας ότι η κυρία Μαρία, η συναδέλφισσα Μαριάνθη Γεωργαλίδου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχει γράψει και τον οδηγό για μη σεξιστική χρήση τη γλώσσα μαζί με άλλες συναδέλφες. Τον οδηγό, στον οποίο αναφερόταν. Μαρία την Κασούκα, ναι, από το 2014 που κυκλοφορεί και υπάρχει και ένα πιο πρόσφατο οδηγό τώρα, έτσι δεν είναι, Μαριάνθη, θα θέλει να μας ενημερώσει. Είναι στην ουσία το ίδιο περίπου κείμενο με πολύ μικρές αλλαγές. Δεν μας επέτρεψε να κάνουμε επικαιροποίηση. Το ζητήσαμε επίμονα, αλλά επειδή αυτό ήταν ένα έργο και ξέρετε τις αγγελώσεις της ελληνικής δημόσιας διοίκησης πώς πάνε, δεν μας άφησαν να το ξαναδουλέψουμε. Βγήκε μέσα σε ένα εξάμηνο, να σας πω. Ναι. Το έργο προκηρύχθηκε Μάρτη και παραδόθηκε Νοέμβρη. Και ήταν ένα έργο πολύ μεγάλο, γιατί εμείς για να συντάξουμε τον οδηγό έπρεπε να συλλέξουμε έγγραφα από όλη τη δημόσια διοίκηση. Είχαμε μία βάση με 1000 έγγραφα. Ναι. Όχι 1000 από το ίδιο, 1000 διαφορετικά. Από τοπική αυτοδιοίκηση, από όλα τα υπουργεία, από όλες τις δομές του κράτους. Θελήσαμε να τον επικαιροποιήσουμε, δεν μας άφησαν, έγινε μια άλλη επιμέλεια γενικά και βγήκε έντυπος από το Εθνικό Τυπογραφείο το 2018. Οπότε στην πραγματικότητα δεν είναι ένα κείμενο διαφορετικό από το πρώτο. Πάντως είναι χρήσιμο να το αναφέρουμε στο κοινό μας για να το αναζητήσουν και όσοι το γνωρίζουν. Θα μπορούσε. Και να το κρίνουμε και να ζητήσουμε να επικαιροποιηθεί. Να επανεκδοθεί μετά από όλες τις συζητήσεις που έχει εκκινήσει. Έτσι. Από μένα. Ευχαριστώ, Μαρία. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Αντώνης Ενιψητάκης έχει να κάνει κάποια ερώτηση. Κύριε Ενιψητάκη, σας ακούμε. Συγχαρητήρια, Δέσποινα. Συγχαρητήρια στην κυρία Τσιπλάκου για την πολύ ενδιαφέρουσα
εισήγησή της. Θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Η μία είναι ελαφρώς και τοποθέτηση. Έχω την αίσθηση ότι τη γλώσσα που είναι λαϊκό δημιούργημα αιώνων, χιλιετιών, δεν μπορούμε εύκολα να την πολυπειράζουμε. Δεν λέω να μην το κάνουμε καθόλου, αλλά να το κάνουμε με προσοχή. Εγώ θέλω να υπάρχει αυτή η ισότητα, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να την αναζητήσουμε στο ότι όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι, ανεξάρτητα από το έθνος στο οποίο ανήκουν, ανεξάρτητα από τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις, για να αναφέρω δύο βασικά ζητήματα που σχετίζονται με το θέμα μας. Αυτό το νέο ανθρωπισμό πρέπει στις μέρες μας να καλλιεργήσουμε και αν τον καλλιεργήσουμε αυτόν, θα βρεθεί και στη γλώσσα η κατάλληλη φόρμα, ώστε να μην έχουμε τα ζητήματα τα οποία συζητάμε. Θα ήθελα να το σχολιάσετε αυτό. Και μια δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζω ότι ο Τσόμσκι είναι ένας από τους θεμελιωτές της σύγχρονης γλωσσολογίας. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι γνώμη έχει για αυτό το θέμα που συζητάμε. Ευχαριστώ. Okay, θέσατε δύο τεράστια ζητήματα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Πολύ σύντομα για το πρώτο. Ναι, φυσικά η γλώσσα εξελίσσεται, αλλά ποιες πτυχές της γλώσσας εξελίσσονται και ποιες πτυχές της γλώσσας υπόκεινται σε κοινωνικές πιέσεις. Όπως σας είπα, όσον αφορά το αν μια δικαιότερη, θα δημιουργηθεί μια δικαιότερη, ανθρωπιστικότερη, ό,τι και να σημαίνει αυτός ο όρος, δικαιότερη, ας πούμε, κοινωνία, μέσα από τη γλωσσική αλλαγή επί το ορθότερον εντός εισαγωγικών ή το δικαιότερον στη γλώσσα, η απάντηση είναι όχι. Λυπάμαι που είμαι τόσο απεσιόδοξη, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι η προτεραιότητα προφανώς είναι να μην πνίγονται οι πρόσφυγες στη θάλασσα και να μην βιάζονται στις δομές, παρά να τις λέμε προσφύγησες. Και από αυτή την άποψη συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι η γλώσσα είναι ένα κομματάκι πολύ μικρό της όλης της ιστορίας. Από την άλλη πλευρά, ότι προφανώς η κοινωνική αλλαγή προηγείται, από την άλλη πλευρά όμως, στο βαθμό, όπως σας είπα και πριν, που οι ενδεικτικότητες, δηλαδή τα ενδεξικάλητες, οι συμβολικές, ας πούμε, δηλώσεις που μπορεί να κάνει η γλώσσα, στο βαθμό που αυτές μπορούν να αναπαράγουν κάποιες αδικίες και κάποιες ανισότητες, εκεί είναι καλό να έχουμε ενημερότητα. Και πάνω εκεί δουλεύουμε. Αυτή είναι η σύντομη απάντηση. Τώρα, δεν νομίζω ότι ο Τσόμσκι έχει πολλά πράγματα να πει για το κοινωνιογλωσσολογικό κομμάτι, το για το οποίο μιλάμε τόση ώρα, για τη σχέση δηλαδή γλώσσας και ταυτότητας, κοινωνίας κτλ. Γιατί δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Η γλωσσολογία που κάνει ο Τσόμσκι είναι πιο πολύ φορμαλιστική γλωσσολογία και θεωρητικού τύπου, με την έννοια, όχι ότι η κοινωνιολογία δεν είναι θεωρητική φυσικά, σε καμία περίπτωση, αλλά με την έννοια ότι ασχολείται με αυτό που ονομάζει ο ίδιος σκληρό πυρήνα της γλώσσας, δηλαδή κάποιες βασικές γραμματικές δομές, οι οποίες είναι καθολικές, οικουμενικές, και οι οποίες πραγματικά, όπως είπατε κι εσείς, δεν υπόκεινται σε έντονες ή δραματικές αλλαγές και στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ λίγες και όχι πάρα πολύ διαφορετικές σε όλες τις γλώσσες. Μιλάμε για βαθιές γραμματικές δομές, καθολικά της γλώσσας, το πούμε έτσι. Δεν αφορά δηλαδή τη συζήτηση το γλωσσολογικό μέρος της δουλειάς του Τσόμσκι, το πολιτικό μέρος της δουλειάς του Τσόμσκι, ναι, στο πλαίσιο του ότι είναι ένας διανοητής ο οποίος είναι, πώς το αντιλαμβάνω, φιλελεύθερος, liberal με την αμερικάνικη έννοια, τοποθετημένος αριστερά και τοποθετημένος, ας πούμε, υπέρ της κοινωνικής δικαιοσύνης, ναι. Αλλά η γλωσσολογία του ίδια, τα ίδια πτυχές του γλωσσικού φαινομένου με τις οποίες ασχολείται, δεν έχουν και μεγάλη σχέση. Με μόνη εξαίρεση τις αντωνυμίες ενδεχομένως και τα γέννη, τα γραμματικά γέννη, για τα οποία the jury is out, όπως λέμε, είμαστε λίγο στη διαφωνία. Ναι. Δεν ξέρω αν σας απάντησα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να σας μεταφέρω και κάποια σχόλια τώρα από το chat, μέχρι αν θα δούμε και αν θα υπάρξει και κάποια άλλη προφορική ερώτηση. Η Δέσποινα Εστί μας λέει να σχολιάσω σύντομα.
είναι κέριο το πώς χαρακτηρίζουμε ή αποκαλούμε κάποιο άτομο του κοινωνικού περιβάλλοντός μας που προσδιορίζει τη σχέση. Στη συνέχεια, η κυρία Νικολέτα Χατζιωαννίδου έχει αναφερθεί από άτομα με αναπηρία ότι το σύμβολο παπάκι προκαλεί δυσκολία στο screen reader των ατόμων με οπτική βλάβη. Mm. Το αναφέρω γιατί και εμένα πρόσφατα υπέπεσε στην αντίληψή μου. Ισχύει, ναι. Και επίσης η κυρία Ελευθερία Θανασίου, ακούγοντας την κυρία Τσιπλάκου, θυμήθηκα τη ρίση της κυρίας Κογκίδου που λέει ότι ο τρόπος που χρησιμοποιούμε τη γλώσσα είναι ενδεικτικός του τρόπου που αντιλαμβανόμαστε την κοινωνία, αλλά και του πώς θέλουμε οι άλλοι άνθρωποι να την αντιλαμβάνονται. Βεβαίως, ναι. Καμία διαφωνία. Ρωτάει η κυρία Θανασίου εάν θα μπορεί να είναι διαθέσιμη η παρουσίαση του PowerPoint για να ανέβει στην ιστοσελίδα μας. Ευχαρίστως, βεβαίως. Ωραία, ωραία. Με ευχαριστήρια, η κυρία Κολοπούλου αναφέρει ότι ήσασταν η αγαπημένη καθηγήτρια στο μεταπτυχιακό του ΕΑΠ, στο οποίο είμαι και εγώ. Να είστε καλά. Του ΑΠΚΙ, όχι του ΕΑΠ, είμαστε Κύπρο εμείς. Ναι. Εδώ είναι αναφέρεται ΕΑΠ. Ωραία. Επομένως, εάν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, μπορούμε να κλείσουμε σιγά-σιγά. Η ομιλία θα είναι διαθέσιμη αμέσως μετά στη σελίδα μας στο Facebook και σε λίγες μέρες στο YouTube, για όσες και όσους θέλουν και δεν πρόλαβαν να παρακολουθήσουν ή θέλουν να την ακούσουν ξανά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Τσιπλάκου, που ήσασταν κοντά μας. Φυσικά εγώ σας ευχαριστώ. Και όλες που παρακολουθήσατε και συμμετείχατε. Ραντεβού την Παρασκευή αυτή τη φορά, 9 Δεκεμβρίου, με τη διάλεξη του κυρίου Κώστα Κανάκη, καθηγητή κοινωνιογλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και διευθυντή του Εργαστηρίου Εθνογραφικών Προσεγγίσεων της Γλώσσας. Καλό βράδυ σε όλες και όλους. Ευχαριστούμε και πάλι. Ευχαριστώ.